Ρίσουμε. Ευγένεια, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάντυλα μου. Τι κάνεις, πώς είσαι, να τον βλέπουμε κιόλας τον Ευγένιο, παρακαλώ. Πώς πάνε τα πράγματα, πώς πάνε οι προπονήσεις? Καλά, μια χαρούλα φαίνεται και στα αποτελέσματα. Ναι, σωστά. Και κάτι θέλω να πω κάτι για αυτό που είπες προηγουμένως για μένα, ότι έχω βοηθήσει. Ναι. Θα το πεις αυτό, θα σου επιστρέψω όταν, του χρόνου όταν είμαστε στην Α1, όταν ανεβεί η ομάδα. Α, δεν μου λες, θα παίξεις έτσι? Όχι, γιατί άκουσα τον Νίκο Ριγανά που έλεγε να ανέβουμε, εγώ θα σταματήσω, θα είμαι μόνο απ' έξω κτλ. Μην μου αρχίσετε όλοι και μου λέτε τώρα αν ανέβουμε Α1 και τέτοια, γιατί οι περισσότεροι και κάποιοι που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, κάλλιστα μπορείτε να σταθείτε Α1, δεν το συζητάω. Δεν ξέρω για τους άλλους που είναι μεγάλη σε ηλικία, εγώ δεν είμαι μεγάλος σε ηλικία ακόμα, θα παίξω στην Α1. Ωραία, μέχρι τώρα λοιπόν η ομάδα τα έχει πάει πολύ καλά. Στις πρώτες πέντε αγωνιστικές. Είμαστε αίτητοι, έχουμε 5 στα 5. Και όσο για το παιχνίδι αυτό, κάναμε μια μεγάλη νίκη το Σάββατο. Ναι. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, το είχε τονίσει και ο coach ο Ριγανάς. Ναι. Και όλη τη βδομάδα προετοιμαστήκαμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ήμασταν σοβαροί και στις προπονήσεις και πήγαμε για να κερδίσουμε, τα καταφέραμε. Αλλά κερδίσαμε και με διαφορά και θέλουμε να αποδεικνύουμε ότι είμαστε και το φαβόρι, γιατί φέτος είναι η χρονιά μας. Φέτος όμως θέλουμε, όπως είπε και ο Νίκος, όχι μόνο να πανηγυρίσουμε πρώτη θέση στον πρώτο γύρο, θέλουμε και στο δεύτερο δυναμικά, σοβαρά και όμορφα, για να επιτευχθεί ο στόχος, ο οποίος φέτος είναι αυτό που λέμε, θα πιούμε νερό από την πηγή, που πέρσι, ξέρεις, φτάσαμε εκεί στη Βρυσούλα και δεν τα καταφέραμε. Έχουμε βγει τις δύο τελευταίες χρονιές πρωταθλητές χειμώνα. Ναι. Φέτος θα βγούμε πρωταθλητές χειμώνα, αλλά να βγούμε και το πρωταθλητές το καλοκαίρι. Ωραία, χαίρομαι που σκέφτεσαι έτσι. Μ' αρέσει να έχετε. Γιατί ξέρεις, η πίκρα κάπως έχει μείνει. Άσχετα που θέλουμε να το αφήσουμε πίσω μας όλο αυτό, να μην υπάρχει άλλο, να πάμε στη νέα σελίδα, στο φέτος, αυτό που γίνεται αυτή τη χρονιά. Μία μικρή πίκρα, είτε στον κόσμο είτε σε εσάς, έχει μείνει, φαντάζομαι. Ναι, δεν στο κρύβω. Ήταν δύσκολα στην αρχή. Ήταν δύσκολα το καλοκαίρι που μαζευτήκαμε για να θέσουμε τους στόχους για φέτος, για να δούμε αν θα παίξουμε και φέτος. Ναι. Γιατί ήταν μεγάλη πίκρα το περσινό. Είχαμε προσπαθήσει όλοι πάρα πολύ, είχαμε φτάσει τόσο κοντά, το είχαμε πιστέψει. Και λίγο ήταν δύσκολο στην αρχή. Αλλά κατεβήκαμε και αυτό που έχω να πω είναι ότι είμαστε και καλύτερα από πέρσι. Τι εννοείς, αγωνιστικά? Το κλίμα στην ομάδα είναι πολύ καλό, αγωνιστικά είμαστε πολύ καλά. Ναι. Όλοι μας και οι προπονήσεις, είμαστε και πιο πολλά άτομα και κάνουμε καθημερινά προπονήσεις. Γιατί λέμε ότι επιτέλους πρέπει να την ανεβάσουμε την ομάδα. Ναι. Ο κόσμος ίσως στα πρώτα εντός έδρας παιχνίδια. Γι' αυτό Ευγένεια. Ήθελα να πω, γι' αυτό ήθελα να συγγνώμη. Ναι, δεν είναι αυτό το πράγμα που ήταν πέρσι, ξέρεις, θέλουμε πιο πολύ κόσμο. Το έχουμε παρατηρήσει, το έχουμε δει. Εντάξει, κάπου είναι λογικό, γιατί ο κόσμος τις επιτυχίες θέλει και τις νίκες θέλει. Ναι. Και είμαστε πεπισμένοι όμως με τα παιδιά, γιατί το συζητάμε. Γιατί μας άρεσε όλο αυτό το περσινό να συζητάνε στη Χαρτολική Ελλάδα για τον κόσμο του ΦΕΑΚΑ, να έχει 800 και 700 άτομα. Κόσμο πολύ παραπάνω από ότι έχει ένα παιχνίδι της Α Εθνικής αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι ο κόσμος θα ξανάρθει. Με την ευκαιρία του κυπέλου, με την ευκαιρία τώρα ότι έχουμε 3 εντός έδρας παιχνίδια. Ναι. Νομίζω ότι ο κόσμος θα ξανάρθει και θα ξανακαλιάσει την ομάδα και στο τέλος θα πανηγυρίσουν και αυτοί μαζί μας στην άνοδο. Κοίταξε, αυτή η ατμόσφαιρα, η περσινή, που υπάρχει και φέτος βέβαια, έτσι, τα όργανα, ο κόσμος... Και από πρόπεση είχε αρχίσει ναι. ο κόσμος να είναι κοντά στην ομάδα. Πέρσι ήταν το αποκορύφωμα και στο τελευταίο παιχνίδι, αλλά και σε όλη τη χρονιά. Νομίζω ότι και στο τέλος πάλι για τον κόσμο θα μιλάμε. Και όλοι οι αντίπαλοι που έρχονται εδώ, ακόμα και ομάδες Α1 που είχαν έρθει και πέρσι για τον κύπελο, είχαν τονίσει ακριβώς αυτό, τον εκπληκτικό κόσμο που παρότι φέτος τα πρώτα παιχνίδια δεν είναι τόσο πολλής όσο ήταν πέρσι, βέβαια έρχεται κόσμος στο χάντμπολ, είναι χαρακτηριστικό, είναι το σήμα κατά τεθέν του ΦΕΑΚΑ, έτσι. Ναι, μα είναι αλήθεια, μα μιλάμε και με παιδιά και με τα παιδιά τους Κερκυραίους που παίζουν Α1, δηλαδή είναι, το συζητάνε. Για τον κόσμο που έχουμε στα εντός έδρας παιχνίδια. Και δεν σου κρύβω ότι είναι και η δύναμή μας. Δηλαδή εδώ μέσα
Είναι γνωστό ότι δεν χάνουμε εύκολα. Μία φορά δεν έπρεπε να χάσουμε και χάσαμε, αλλά τέλος πάντων. Μην το ξανασυζητάμε. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Επειδή μας παρακολουθεί και μέσω διαδικτυακά μας παρακολουθούν πάρα πολλοί συμπαίκτες σου, αλλά μας παρακολουθούν και τα παιδιά που έχουν έρθει φέτος να βοηθήσουν. Γιώργος Σκανδάλης, Πασχάλης Πίτος, Γιώργος Τσούκας. Νομίζω ότι έχετε δέσει πάρα πολύ καλά. Ευγένεια ήδη, έτσι. Δηλαδή, ήταν σαν μια ζωή τα παιδιά να είναι εδώ. Δεν υπήρχε διαφορά. Πραγματικά, ναι, είναι σαν να λέμε τόσο καιρό ότι είμαστε, είμαστε φίλοι, είμαστε παιδιά. Το λέγαμε πέρσι, γιατί έχουμε μεγαλώσει όλοι μαζί. Ήρθαν τα καινούργια παιδιά φέτος, ναι, που είναι η πρώτη φορά στην ουσία που είναι κάπου σαν μεταγραφές, που έρχονται καινούργια πρόσωπα στην ομάδα. Και πραγματικά, εγώ το νιώθω, τα παιδιά, πιστεύω ότι το νιώθουν και αυτοί, ότι και να τους έχουμε κάνει να νιώθουν ότι είναι χρόνια στην ομάδα. Ναι. Και το νομίζω το αισθάνονται και φαίνεται και στις προπονήσεις, φαίνεται και στα ταξίδια, φαίνεται και στους αγώνες και είμαστε πολύ καλά. Και εσύ, αλλά εντάξει, εσύ επειδή σπάνια πανηγυρίζει ένα γκολ με την έννοια ότι το πετυχαίνεις εσύ. Όχι ότι δεν το έχεις κάνει από τη μία άκρη στην άλλη. Μου κάνει εντύπωση που τα παιδιά, όχι εντύπωση, μου αρέσει το γεγονός ότι τα παιδιά όλα και τα παιδιά που έχουν έρθει σαν μεταγραφές και τα παιδιά που βρίσκονται τόσα χρόνια στην ομάδα, στο γκολ, αμέσως στη φανέλα, δείχνουν το σήμα του ΦΕΑΚΑ, πανηγυρίζουν τρελά, εκστασιάζονται. Ωραίο. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Είναι και λίγο τρελοί όλοι τους. Ναι, καλά, από αυτό. Άλλο τίποτα. Ο τρελός, ορίστος, Σπύρος ο Κατσαρός και αυτός διαδικτυακά μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Μάκης Βάγιας, Γιώργος Σκανδάλης, Δημήτρης Δελής, ο Κωνσταντίνος Μιχαλάκης που πέρσι ήταν κοντά σας και άλλα παιδιά μας βλέπουν διαδικτυακά. Ναι, έχετε πολλούς τρελούς στην ομάδα. Το βγάζει λίγο ομάδα, είναι και το άθλημα. αλλά επειδή και πέρσι, δηλαδή και φέτος, και τα παιδιά τα καινούργια δεν έχουν συνηθίσει να παίρνουν και αυτοί σε κόσμο. Τόσο πολύ, που για αυτούς είναι πολύς κόσμος. Δηλαδή και αυτό που γίνεται τώρα κάθε Σάββατο, που για φέτος έχει γίνει, είναι παραπάνω από τα στάνταρ για χαντμπολικό αγώνα. Έχουν καταλάβει και αυτή τη θέλησή μας για να ανέβουν, προσπαθούν και βοηθάνε πάρα πολύ και έχουν εγκλιματιστεί και μας βοηθάνε πάρα πολύ. Τώρα, έχουμε παιχνίδι κυπέλου. Παίζεται το Σάββατο αυτό. Έχει ανακοινωθεί ώρα, φαντάζομαι ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Και από την Ομοσπονδία, ΦΕΑΚΑΣ, Απόλλων Καλαμαριάς, λογικά οι 5 ή 6, εκεί θα είσαστε. Φαντάζομαι ότι αν πάνε τα πράγματα όπως στο πρωτάθλημα, θα κερδίσετε και μετά, λογικά πάντα μιλώντας, θα παίξετε με την Πηλαία, λογικά πάντα μιλώντας. Το έχετε σκεφτεί? Το προχθεσινό παιχνίδι ήταν λίγο δύσκολο και γι' αυτό το λόγο. Γιατί έγινε η κλήρωση του κυπέλλου την Παρασκευή και ξαφνικά να μιλάμε για το ενδεχόμενο να πάμε ξανά πάλι στα περσινά, με το ενδεχόμενο να ξανασυναντηθούμε με την Πηλαία, την ομάδα που μας στέρισε την άνοδο. Ναι. Ήταν λίγο εντριγκαδόρικο όλο αυτό. Ναι. Και λέω, παιδιά, το νου μας στο πρωτάθλημα, ο στόχος μας είναι η Α1, να ανεβούμε. Ναι. Το τόνισε και ο Νίκος και για το κύπελο θα το συζητήσουμε από εβδομάδα, όπως το συζητάμε τώρα. Ναι. Ήταν μια κλήρωση, ναι, λίγο που συζητήθηκε και πρώτα με το καλό να κερδίσουμε το Σάββατο, ναι, τον Απόλλων Καλαμαριάς, και μετά θα είναι η Πηλαία. Είναι Τετάρτη του Αγίου, γιατί θα γίνει 12 Δεκεμβρίου. 12 του μήνα, ναι, έχουμε παιχνίδι και 12, ναι, εφόσον όλα πάνε καλά το Σάββατο 1η Δεκεμβρίου, ναι, δεύτερο παιχνίδι, εφόσον όλα πάνε όπως θα σκεφτόμαστε στο κεφάλι μας, με την Πηλαία του Αγίου. Και μέρα που είναι, καταλαβαίνεις, Ευγένη, ότι δεν χωράνε. Ναι, όχι ότι φαντάζομαι μακάρι. Το κύπελο είναι κάτι που το θέλετε τρελά, αλλά όπως και να το κάνεις, εντάξει, λίγο το ότι είναι με την Πηλαία, λίγο το ότι είναι ένα παιχνίδι που σαφώς είναι στα μέτρα σας, γιατί όχι. Το κύπελο είναι, όπως και πέρσι το είχαμε δει, είναι αγώνας γιορτή. Ναι. Εντάξει, μην δεν πάμε να πούμε το κύπελο, ναι, αλλά θα είναι ένας ωραίος αγώνας, ομάδα Α1, και μακάρι να κερδίσουμε για να δούμε, να προχωρήσουμε όπου φτάσουμε, γιατί, ναι, να μην έρθει και άλλος ένας αγώνας, μια ομάδα μεγάλης κατηγορίας, να έρθει ο Ολυμπιακός, να έρθει η ΑΕΚ. Τι ωραία που θα έρθουν και τα παιδιά τα δικά μας πάλι εδώ. Ωραία θα ήταν, πολύ ωραίο αυτό το σκηνικό. Θα ήταν καταπληκτικά. Αλλά ούτως ή άλλως μου κάνει εντύπωση κάθε φορά που δείχνουμε τους αγώνες του ΦΕΑΚΑ, είτε τον δικό σας που δείξαμε το Σάββατο, είτε τις γυναίκες που θα δείξουμε την Πέμπτη, ο κόσμος του εξωτερικού, οι Έλληνες του εξωτερικού, ο κόσμος όλα τα μέρη της Ελλάδας τρελαίνεται με τους αγώνες χάντμπολ. Ευγένεια, είναι απίστευτο. Ωραίο αυτό, μακάρι, ναι, και
Ελπίζω και του χρόνου να είναι και πιο πολύ και μέσα στη χρονιά να είναι κι άλλοι. Ναι. Και εμείς και η ομάδα να αποδώσει αυτό που πρέπει, να παίζουμε ωραία, να βγάζουμε μια καλή εικόνα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι βγάζουμε μια υγεία. Εγώ αυτό νιώθω από μέσα, ότι παίζουμε, ότι ο κόσμος έρχεται, το ευχαριστιέται, βλέπει ωραία παιχνίδια και την ομάδα να κερδίζει. Και μια ομάδα που με στόχους δυνατούς. Ωραία, δηλαδή, άλλος ένας τρελός και καραφλός. Άλλος ένας τρελός και καραφλός, ο Γιώργος Σκανδάλης. Λέει, έχουμε που έχουμε τη δική μας την τρέλα. Συναντήσαμε και την τρέλα της ομάδας του νησιού. Εντάξει, όλα μια χαρά και ο Ευγένιος είναι αρχηγός. Αρχηγός με την έννοια ότι... Ναι, έχετε αυτό το ωραίο το κλίμα, μου αρέσει πολύ. Φαίνεται στους αγώνες, στις προπονήσεις σας, όταν δεν μπαίνει τον γκολ, όταν μπαίνει τον γκολ. Έχει σημασία, όλα έχουν σημασία. Η ψυχολογία είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Στο αυτό είναι αλήθεια. Εγώ με τον Γιώργο, δηλαδή το σκανδάλι, το παιδί από τα Γιάννα, του λέω μήπως είσαι και κυραίος. Ναι. Είναι, μοιάζει. Έχει κάτι από εδώ. Έχει κάτι από εδώ. Δεν έχει. Έχει κάτι. Ωραία. Ευγένεια, θα τα πούμε την Κυριακή. Το Σάββατο, βεβαίως, την Πέμπτη θα δείξουμε 7:30 τον αγώνα των γυναικών, την πρώτη τους νίκη, την πρώτη αγωνιστική. Και εκεί τα πήγαν εξαιρετικά τα κορίτσια. Έχουμε λοιπόν κύπελο 1η Δεκεμβρίου, ΦΕΚΑΣ, Απόλλων Καλαμαριάς. Θα τα πούμε εκεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευγένεια. Να είσαι καλά. Εγώ σας ευχαριστώ και περιμένουμε τον κόσμο. Βεβαίως. Καλό βράδυ. Γεια σας. Καλό βράδυ.